Στην Κύπρο κάνει δεύτερη φάση τη αποστολή τη. Αυτή ξεκινά αύριο με νέε χωριστέ συναντήσει με του δύο ηγέτε. Στι 11 και 15 το πρωί με τον Ερσίντα Τάρ και στι 4 το απόγευμα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Το μείζον από αυτή την αποστολή θα είναι το κατά πόσο ότι η προσωπική απεσταλμένη θα ξεδιπλώσει ή έστω θα δώσει δείγμα προθέσεων για το πώ θα κινηθεί, έχοντα ακούσει όλε τι πλευρέ. Στα κατεχόμενα λεγόμενη Προεδρία, ανακοινώνοντα την αυριανή συνάντηση, κάνει ξεκάθαρη την πρόθεση τα ΤΑΡ κατά εντολή τη Άγκυρα να ρίξει στα βράχια την προσπάθεια. Η προσωπική εκπρόσωπο Ολγκίν διορίστηκε με μία μόνο εντολή, εντό περίοδου που δεν υπερβαίνει του έξι μήνε, να διερευνήσει αν υπάρχει κοινό έδαφο μεταξύ των μερών για μία νέα και η επίσημη διαδικασία διαπραγμάτευση. Ο σκοπό μα είναι ένα: η συνέχιση τη ανεξάρτητη και ελεύθερη ζωή των Τουρκοκυπρίων και για τη συνέχιση αυτή, η εγγύηση τη μητέρα Πατρίδα και η παρουσία Τούρκων στρατιωτών είναι ζωτική σημασία. Είναι η κόκκινη γραμμή μα. Αυτό θα πω στην προσωπική αντιπρόσωπο του ΟΗΕ που θα συναντήσω αύριο. Έχουμε γνώση των δυσκολιών, διαμηνεί ο πρόεδρο Χρυστοδουλίδη. Έτυπο θα συζητήσει αύριο με τη Μαρία Άγχελα Ολκίνη, ιδέες που έχει επεξεργαστεί, οι οποίε ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αφορούν ανοίγματα προ την τουρκική απέτηση για κυριαρχική ισότητα. Μια συνάντηση η οποία δεν είναι θυμοτυπική. Θα μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε κάποιε σκέψει που θέλω να μοιραστώ μαζί τη και ευελπιστώ να ενημερωθώ για εξελίξεις που θα μας φέρνουν πιο κοντά στο μοναδικό μας στόχο που είναι η επανέναξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το συντομότερο δυνατόν. Η δεύτερη αποστολή Ολκίν, στην οποία θα περιλάβει κόμματα, επιχειρηματικού φόρους αλλά και κοινωνικά σύνολα, αναμένεται να διαρκέσει πέραν τη μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει άλλο χρόνο για χαμένε ευκαιρίε στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου. Σε συνάντηση που είχε με ομογενεί και στελέχη του Δυσύ Ηνωμένου Βασιλείου, θα μα ενημερώσει η Κωνσταντίνα Δημητρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού Κωνσταντίνα, η κυρία Δημητρίου, αναφερόμενη στη δυναμική και